Θα ξεκινήσουμε με μία σύνδεση με την Ιερά Πέτρα, καθώς εκεί αγρότες και παραγωγοί και φορείς, βέβαια και τοπικοί φορείς, προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση, καθώς έστειλαν 5 τόνους κηπευτικά πρώτης ποιότητας στους σεισμόπληκτους της Ελασσόνας, στην περιοχή εκεί της Λάρισας, μία χείρα βοηθείας σε ανθρώπους που έχουν βρεθεί έξω από τα σπίτια τους, βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους και μένουν σε σκηνές και σε πρόχειρα καταλύματα. Βλέπουμε και τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Ανατολή, τον κύριο Φόντα Δουλούμη. Κύριε Δουλούμη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Να είστε καλά. Κοινωνικό χρέος. Περίπου. Οι τρεις ομάδες παραγωγών της Ιερά Πέτρας, η Ανατολή, ο Νότος και το Περβόλι, εκτός από τη χημεία που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας το τελευταίο καιρό, έχουμε εξελίξει και τα αντανακλαστικά μας. Για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε και πού μπορούμε να προσφέρουμε όταν η κοινωνία το έχει ανάγκη. Προχθές ήταν οι κοινωνικές δομές στην Κρήτη, εχθές ήταν οι πληγροπαθείς στη Χερσόνησο, το χθες είναι σε εισαγωγικά ή το προχθές. Σήμερα είναι και κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού, τα νοσοκομεία, τα κοινωνικό παντοπολία σε όλο το νομό μας και σήμερα είναι σεισμοπαθείς της Ελασσόνας, όπου συσκευάσαμε και στείλαμε πρώτης ποιότητας κυπευτικά 5 παλέτες γύρω στις 5.000 κιλά. Το οποίο αποτελεί μια μικρή και συμβολική προσφορά που αναδεικνύει απλά τα αντανακλαστικά μας και δικαιώνει τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας που μας θέλει πάντα πρωτοπόρους. Μεγάλη προσφορά, κύριε Δουλούμη. Μιλάμε για 5 τόνους και δεν είναι η πρώτη φορά όπως το λέτε. Υπάρχει μια συνεργασία και των φορέων και των ομάδων παραγωγών. Αντανακλαστικά για ακόμα μια φορά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δεν είναι μια μικρή κίνηση. Όχι, απλά είναι κάτι συμβολικό. Θέλουμε να επαναλαμβάνεται συνέχεια, θέλουμε να είμαστε παρόν σε κάθε ανάγκη που δημιουργείται, σε όποιο μέρος της Ελλάδας είναι, να είμαστε παρόν και να το δείχνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή που δίνεται σε κάτι τέτοια πράγματα, γιατί μας δίνει και εμάς δύναμη να προχωρήσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερες και περισσότερες κινήσεις. Και βέβαια, θέλω να τονίσω κάτι και να σταθώ κάπου συγκεκριμένα, ότι δεν είναι στείλατε υποβαθμισμένα προϊόντα. Αυτά τα στέλνετε στις χωματερές, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι ότι επειδή δεν υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή, είναι κλειστή η εστίαση, οι παραγωγοί στέλνουν υποβαθμισμένα προϊόντα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία των περιπτώσεων. Όταν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και να κάνουμε μια τέτοια κίνηση, κοιτάμε αυτό που θα προσφέρουμε να αξίζει πραγματικά τον κόπο. Πρώτη ποιότητα προϊόντα, τα καλύτερα. Μάλιστα. Έχει σταλεί, σωστά, έχουν σταλεί αυτά τα προϊόντα. Πρέπει να έχουν μοιραστεί ήδη, γιατί σήμερα το μεσημέρι θα παραλαμβανόταν στις κοινωνικές δομές της Ελασσόνας. Μάλιστα. Κύριε Δουλούμη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω.